Οι τέσσερι άνθρωποι προσθέθηκαν το τελευταίο 48ωρο στον κατάλογο με τα θανατηφόρα κρούσματα τη γρήπη, ανεβάζοντα έτσι τον αριθμό των θυμάτων στα 18. Τουλάχιστον τρει εκ των 18 θυμάτων κατέληξαν ενώ νοσηλεύονταν σε θαλάμου και αναμένοντα την αναγκαία για τη βαριά καταστασή του νοσηλεία σε μονάδα εντατική θεραπεία. Δηλαδή, τι θα εμφανίσει ο ασθενή, θα εμφανίσει υψηλό πυρετό, θα εμφανίσει μεγάλη αδυναμία ω κακουχία, την οποία η οποία τον ανησυχεί ιδιαίτερα, έντονο πονοκέφαλο, ρίγει, ε, βήχα ως παρελειπόμενο. Αυτά τα συμπτώματα κάνουν ένα κύκλο περίπου 5 με 7 ημέρες. Βέβαια, τα έντονα συμπτώματα κρατούν 3 με 4 ημέρες. Από εκεί και πέρα, η ίωση θα κάνει τον κύκλο της και θα αποδράμει. Βέβαια, σε κάποια περιστατικά έχουμε και επιπλοκές της γρήπης οι οποίες μπορεί να είναι από πνευμονία μέχρι πολλές άλλες και οι επιπλοκές είναι αυτές που νοσηλεύονται στις μονάδες αντιτικές θεραπείας. Συνολικά 69 ασθενείς με γρήπη νοσηλεύονται σε μονάδες ανάμεσά τους και 5 παιδιά. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτού δεν εμβολιάστηκε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα και τώρα ο Έλληνας διατηρεί επιφυλακτική στάση απέναντι στον εμβολιασμό είναι το μόνο όπλο που έχει για την πρόληψη της γρήπης. Η ταχύτητα τώρα με την οποία κινείται το κύμα της γρήπης και η σφοδρότητα με την οποία πλήττει το κυρίαρχο για φέτος τέλεχος ή τα ένα 1, 1 ανησυχεί τους ειδικού. Αν όμω, μετά από τις 4-5 μέρες παρατηρούμε ο πυρετός να μην υφίεται, ξαφνικά εμφανίζεται δύσπνια εκεί που δεν υπήρχε, ε, βήχας ο οποίος είναι παροξυσμικός και σχεσιμο που να τον ξυπνά να μην τον αφήνει να ηρεμήσει, όπως είπαμε, ή αδυναμία, ζάλι, ε, έντονη, αίσθημα σύγχυσης, γιατί είναι μπορεί να, να κάνει... Να ανησυχήσει, ναι, πει. ας πούμε σε ηλικιωμένους μπορεί να κάνει εγκεφαλίτιδα. Όσοι είμαστε άρρωστοι, δεν πηγαίνουμε στη δουλειά μας, δεν ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο όσο έχουμε συμπτώμα. Τρει-τέσσερι μέρε είναι αυτέ, πέντε. Είναι χαρακτηριστικό πω προημερών η περιφέρεια Δυτική Ελλάδο προέβησε έκδοση ανακοίνωση για την προστασία των ευπαθών ομάδων.